Επιτροπή Θεσμών υιοθέτησε πρόταση του Κινήματος Οικολόγων της Εργασίας Πολιτών να δημιουργηθεί μια συντονιστική επιτροπή η οποία θα ελέγχει τα πανεπιστήμια, κρατικά και ιδιωτικά, τα οποία θα βάζουν τα θέματα για τις εξετάσεις για την πρόσληψη στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Επιτέλους, μέσα από τη λειτουργία αυτής της συντονιστικής επιτροπής και την εφαρμογή ενός πρωτοκόλλου, θα υπάρχει έλεγχος, θα υπάρχει αξιολόγηση της εργασίας που κάνουν πανεπιστημιακά ιδρύματα σε σχέση με την θεματοθέτηση, η οποία σε πολλές περιπτώσεις αποδείχτηκε ότι ήταν λαθασμένη, επικίνδυνη και κατέστρεψε ακόμα και καριέρες. Τώρα θα υπάρχει πλέον, σύμφωνα με τη δική μας την εισήγηση, μια δικασία να ελέγχεται η δουλειά αυτή που κάνουν τα ακαδημαϊκά ιδρύματα και τα κυβερνητικά και τα ιδιωτικά. Λοιπόν, όσον αφορά τη συνεδρίαση των αρχηγών των κομμάτων με σκοπό την δημιουργία των όρων εντολής για την ad hoc επιτροπή για την εξέταση της λίστας Γιορκάτζη και των μη εξυπηρετούμενων δανείων των πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων, πρέπει να πω ότι έγινε μια προσπάθεια και την καταδικάσω αυτή την προσπάθεια να παρακάμψουν τα κόμματα την υποχρέωση της δημοσιοποίησης της λίστας Γιορκάτζη. Ευτυχώς η πλειοψηφία έκαμε σοφότερες σκέψεις και αντιλαμβάνομαι, το λέμε μια επιφύλαξη γιατί περιμένω να δω το γραπτό κείμενο, αντιλαμβάνομαι ότι η συναντήληψη είναι πως μέχρι την 31η Ιουλίου του τρέχοντος έτος θα δημοσιοποιηθεί ούτως ή άλλως η λίστα Γιορκάτζη, κατόπιν βέβαια απόφασης της Ολομέλειας της Βουλής. Και ελπίζω στην Ολομέλεια της Βουλής οι θέσεις των κομμάτων να παραμείνουν αυτές οι οποίες ακούστηκαν κατά τη σύσκεψη σήμερα των αρχηγών των κομμάτων. Από εκεί και πέρα θα ξεκινήσει η επεξεργασία των στοιχείων και της λίστας και άλλων στοιχείων που πιθανόν να χρειαστούν, ούτως ώστε τουλάχιστον εγώ θεωρώ ότι μέχρι και τον Μάιο του 2021 να υπάρχει πλήρη διερεύνηση αυτής της υπόθεσης. Αλλά αυτή είναι η δική μου άποψη για το δεύτερο μέρος. Περιμένω να δω και το κείμενο που θα καταλήξει τελικά να είναι η όρη της εντολής για την ad hoc επιτροπή για τη διερεύνηση του θέματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων των πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων για να καταλήξουμε και στη δική μας τοποθέτηση σε σχέση με τους όρους. Μέχρι το τέλος Ιουλίου θα κατατεθεί κατόπιν απόφασης της Ολομέλειας και εμένα είναι σημαντικό να τεθεί στην Ολομέλεια και να αποφασίσει η Ολομέλεια, η προσεχής Ολομέλεια, την ερχόμενη Παρασκευή. Όχι μεθαύριο, την άλλη Παρασκευή. Λοιπόν, να αποφασίσει η Ολομέλεια ότι θα πάρθει αυτή η λίστα Γιορκάτζη, θα την εξετάσουν τα μέλη της Επιτροπής, της ad-hoc Επιτροπής και θα την παρουσιάσουν πλέον στη δημοσιότητα μέχρι το τέλος Ιουλίου. Και μήπως μπορείς να μας διευκρινίσεις, θα υπάρχει μια συγκεκριμένη μελέτη από την ad-hoc Επιτροπή για τη συγκεκριμένη λίστα και μετά θα δημοσιεύει ή θα την δημοσιεύσετε όπως έχει από την Κεντρική Τράπεζα? Λοιπόν, η εισήγηση που θα πάει στην Ολομέλεια είναι κατά πλειοψηφία να μην παρουσιαστεί όπως έχει. Να μην παρουσιαστεί όπως έχει. Αλλά να δοθεί ένας χρόνος όχι περισσότερο από 10 μέρες για να γίνει μια πρώτη επεξεργασία, ούτως ώστε να παρουσιαστεί κατά τρόπο που να μην προσβάλλεται η ίδια η Κεντρική Τράπεζα που την έχει ήδη ετοιμάσει. Να μην υπάρχουν δηλαδή εμφανή λάθη και τρανταχτές παραλήψεις, γιατί παραλήψεις αντιλαμβάνομαι ότι σίγουρα υπάρχουν. Θεωρώ ότι εάν τα κόμματα και η Επιτροπή παραμείνουν πιστά στη δέσμευσή τους για την 31η Ιουλίου του τρέχοντος έτος, ουσιαστικά πρόκειται περί άμεσης δημοσιοποίησης. Η ημέρα είναι, περιμέναμε τόσους μήνες και τόσα χρόνια, νομίζω εγώ από το 2015 είχα θέσει το θέμα αυτό. Αν περιμένουμε ακόμα 10 μέρες, είναι χαρικό ο κόσμος. Μπορείς επίσης να μας διευκρινίσεις
κύφακά μου τη συγκεκριμένη μελέτη. Στη λίστα θα είναι οι βουλευτές, θα είναι με τη συνδρομή ειδικών στην Κύπρο, θα είναι ειδικούς από το εξωτερικό. Κύφα ελέξουν και κύφα μελετήσουν τη συγκεκριμένη λίστα να δουν ότι όντως είναι σοφή και σωστή και μετά να δουν στη δημοσιότητα αν θα είναι αυτή η οδός. Η περαιτέρω μελέτη της λίστας θα γίνει στους επόμενους μήνες με τη βοήθεια και ειδικών. Η πρώτη εξέταση της λίστας θα γίνει από την ΑΤΚΟΚ Επιτροπή των Βουλευτών. Και αν χρειαστεί αυτό το μικρό διάστημα, θα ζητηθεί και η βοήθεια κυβερνητικών υπηρεσιών ή ανεξάρτητων φορέων. Διευκρινίσεις από άτομα, τα ονόματα, θα τους καλέσετε και αυτούς να παρουσιάσουν. Αντιλαμβάνεστε ότι ο χρόνος είναι πάρα πολύ λίγος μέχρι το τέλος του μήνα. Δεν υπάρχουν περιθώρια για πλήρη διερεύνηση των στοιχείων και σε βάθος διερεύνηση των στοιχείων. Ουσιαστικά, εγώ ερμηνεύω αυτή την απόφαση της σύσκεψης των αρχηγών ότι πρόκειται ουσιαστικά για άμεση δημοσιοποίηση. Αν γίνει αυτή η δημοσιοποίηση στις 15 του Ιούλη ή αν γίνει στις 31 του Ιούλη, για μένα δεν έχει πολύ διαφορά. Φτάνει να γίνει. Εδώ υπήρχε θέμα αν θα γίνει ή όχι η δημοσιοποίηση της λίστας. Θα γίνει η δημοσιοποίηση της λίστας σύμφωνα με τη σημερινή απόφαση. Ελπίζω μόνο να τηρηθεί αυτή η απόφαση και να μην πάμε στο τέλος του Ιουλίου και να αναβάλουμε την ημερομηνία και εγκάμε 1η Σεπτεμβρίου και την 1η Σεπτεμβρίου, 1η Δεκεμβρίου και να παίρνουμε από ημερομηνία σε ημερομηνία. Να κρατηθεί δέσμευση ότι 31 Ιουλίου, ό,τι υπάρχει εκείνη την ώρα ως λίστα Γιορκάτσι, να δημοσιοποιηθεί, να τελειώνουμε με αυτήν την ιστορία που εκθέτει τους πάντες. Θα ζητήσετε, κύριε Πρόεδρε, τελευταία ερώτηση για αυτόν τον θέμα, θα ζητήσετε και τη συνδρομή της νομικής υπηρεσίας, αν όντως η Βουλή των Αντιπροσώπων έχει την εξουσία να δημοσιεύσει και να μην παραβιάσει το περί προσωπικών δεδομένων νόμων που έχει ήδη εφαρμοστεί και εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη. Δεν υπάρχει έτσι πρόνοια στους όρους εντολής της Επιτροπής.